Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία φαίνεται να τρομάζουν τους επενδυτές, δημιουργώντας κλειδονισμούς στις παγκόσμιες αγορές. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Τις τελευταίες μέρες, πράγματι, οι διεθνείς αγορές βρίσκονται σε κλειοπιέσεων, τόσο λόγω των εξελίξεων στη Συρία, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς φαίνεται ότι είναι θέμα ωρών να έχουμε κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, αλλά και ας μην ξεχνάμε τις προηγούμενες ημέρες και τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο γεγονότων έχει προκαλέσει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, βλέποντας και έχοντας ως αποτέλεσμα να βλέπουμε πτώσεις στα χρηματιστήρια, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες με το δείκτη Dow Jones να διαμορφώνεται κάτω από τις 25.000 μονάδες, στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο δεν μπορεί να ανακάμψει πάνω από τις 800 μονάδες, αλλά και γενικότερα να αποστρέφει τους επενδυτές από οποιοδήποτε επιθυμία ρίσκου. Στον αντίποδα βλέπουμε να είναι κερδισμένο το πετρέλαιο, με το μαύρο χρυσό να διαμορφώνεται σε ψηλά εβδομάδων ή και μηνών. Στην Βρετανία μάλιστα έχει ξεπεράσει τα 72 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες κινείται κοντά στα 67 δολάρια το βαρέλι, και αυτό είναι πολύ μήνο υψηλό, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι η κλιμάκωση κυρίως των επεισοδίων στη Συρία, αλλά και τα όσα είχαν γίνει για τον εμπορικό πόλεμο, θα επηρεάσουν πάρα πολύ την παγκόσμια ζήτηση σε πετρέλαιο. Αντίστοιχα, κερδισμένος βγαίνει ο χρυσός, με το πολύτιμο μέταλλο να διαμορφώνεται στα 1.350 δολάρια ένα ουγγιά, και με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για ότι μπορεί να ξεπεράσει και τα 1.300. Ακριβώς είναι ο λεγόμενος ασφαλής λιμένας σε περιπτώσεις αναταραχών. Αυτό το χρυσός είναι ένα καταφύγιο των επενδυτών και παραδοσιακά ανεβαίνει, και όλο αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή. Ιδιαίτερη μνήμη αξίζει να γίνει τόσο στην τουρκική λίρα όσο και στο ρωσικό ρούβλι. Είναι οι δύο μεγάλοι χαμένοι από την κρίση. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει το ρούβλι να χάνει περίπου 20% της αξίας του, και είναι μια πολύ μεγάλη πτώση αυτή για ένα νόμισμα. Φαίνεται ότι οι αναλυτές προεξοφλούν ότι θα έχουμε μεγάλους κλειδονισμούς στην Συρία, και γιατί είναι, για αν μιλάμε για μια νομισματική ισοτιμία, είναι αδικαιολόγητα υψηλή για κάτι που έχει να κάνει μόνο με τον εμπορικό πόλεμο, αλλά φαίνεται ότι έχει να κάνει και με τη Συρία. Ενώ αντίστοιχα η Τουρκία, που έχει μπει στο κέντρο των εξελίξεων σωμάτου του κυκλώνα τελευταίους μήνες ουσιαστικά, έχουμε δει την ισοτιμία της τουρκικής λίρας να καταρακώνεται, η ισοτιμία ευρώ-λίρα να είναι πλέον 1:5, ενώ πριν από κάποια χρόνια ήταν 1:2, ενώ αντίστοιχα η ισοτιμία δολαρίου-λίρας είναι 1:4. Αυτό σημαίνει ότι η τουρκική οικονομία είναι από τους μεγάλους χαμένους των εξελίξεων, και αυτό δικαιολογείται σε κάποιο βαθμό τα όσα γεωπολιτικά γίνονται και στο Αιγαίο.